Και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζω με. Εορτάζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού και ανακοινώσκεται κατά τη Θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής και βγαίνει ο Τίμιος Σταυρός στο μέσο του ναού για προσκύνηση ανάμεσα στα βασιλικά και βρισκόμαστε εμείς μπροστά του και κλείνουμε το γόνι και την κεφαλή και την ψυχή μας μπροστά στη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία μας σήμερα, γιατί πολλές φορές οι χριστιανοί δυσανασχετούν για τα προβλήματα τα προσωπικά τους και του κόσμου. Δυσανασχετούν πολλές φορές χωρίς να εξαντλούν τη δυνατότητα που τους δίνεται από τον ίδιο τον Θεό για τον αγώνα που πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό θέλει να μας πει σήμερα η Εκκλησία μας και αυτό μας λέει σήμερα ο Χριστός μας, ότι ο χριστιανός είναι πλασμένος, ο άνθρωπος γενικότερα, αλλά ο χριστιανός το συνειδητοποιεί περισσότερο για να αγωνίζεται. Για να αγωνίζεται για το δίκαιο του κόσμου, να αγωνίζεται για τη διατήρηση των δώρων του Θεού και την αύξησή τους, να αγωνίζεται και να περιμένει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά η Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτή που θα έρθει μετά από τη συνειδητοποίηση της επιθυμίας, γιατί ο Χριστός σέβεται απολύτως την ελευθερία του ανθρώπου. Δίνεται λοιπόν σε εμάς σήμερα η ευκαιρία, ακούγοντας το Ευαγγέλιο με το πάθος του Χριστού μας, την αντιμετώπιση του από τους ανθρώπους, αλλά και προσκυνώντας τον Τίμιο Σταυρό να πάρουμε καινούργιες αποφάσεις, να ανανεώσουμε τις παλαιές αν ήταν καλές, να αναιρέσουμε τις κακές αποφάσεις. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει πιο λυπηρό πράγμα στον κόσμο να ακούει κανείς από έναν άνθρωπο και μάλιστα από έναν χριστιανό: αφού είναι έτσι ο κόσμος, θα σταματήσω και εγώ να κάνω το καλό, θα κάνω και εγώ ό,τι κάνουν οι άλλοι. Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για το όνομα του χριστιανού από το να σκέφτεται και να μιλάει κανείς έτσι. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία, βάζει τον Τίμιο Σταυρό μπροστά μας για να συνειδητοποιήσουμε και να αποφασίσουμε πως εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε με την δύναμη που μας δίνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για το καλό του κόσμου. Δεν θα υποστήνουμε ποτέ αυτή τη δυνατότητα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Αυτό θέλει σήμερα από μας ο Χριστός. Γι' αυτό προσκυνούμε τον Σταυρό Του και τον παρακαλούμε να μας δώσει δύναμη να αγωνιζόμαστε σε έναν κόσμο άδικο για να μπορέσουμε να τον κάνουμε δίκαιο, να αγωνιζόμαστε σε έναν κόσμο που χάνει την ομορφιά του για να μπορούμε να ξαναδώσουμε σε αυτόν τον κόσμο την ομορφιά, γιατί το έχουμε υποχρέωση στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να τον παραδώσουμε όμορφο στα παιδιά μας μέχρι να έρθει η απόλυτη ομορφιά που θα κληρονομήσουμε με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Γέννητο. Πάτε ημών, ο αιτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μην εις ελέγχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς
από του πονηρού. Ω Κύριο ευλογημένον από τον ιερό.